Πάμε τώρα να συνδεθούμε με το Ρέθυμνο και να καλησπερίσουμε τον Δήμαρχο Ρεθύμνου, τον κύριο Γιώργο Μαρινάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση με το θέμα αυτό και το συναγερμό που σήμανε τα τελευταία 24 ώρα στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου με τη διασπορά κρουσμάτων στην Ορθοπαιδική Κλινική. Θετικό το γεγονός ότι από τα 30 τεστ που έγιναν μετά τη χνηλάτιση έχουμε μόλις ένα θετικό και 29 αρνητικά, άρα αυτό σημαίνει ότι είναι μια ελεγχόμενη κατάσταση. Όμως σε κάθε περίπτωση είναι ένα θέμα που προβληματίζει το Ρέθυμνο καθώς αφορά το μοναδικό νοσοκομείο του νομού. Νομίζω ότι αυτό το γεγονός ανοίγει τη μεγάλη συζήτηση αν έχουμε πρωτοβάθμια η φροντίδα στην Ελλάδα και στο Ρέθυμνο αν έχουμε τις κατάλληλες δομές για να αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα. Ξέρετε, το νοσοκομείο μας δέχεται τα πάντα, από τα απλά περιστατικά μέχρι τα πιο σοβαρά. Και σε ένα χώρο πολύ περιορισμένο, με λίγες δυνατότητες, αυτή τη στιγμή γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να πληρωθούν οι κενές θέσεις με επιστήμονες γιατρούς. Η ενημέρωση που έχω και είναι από την καλύτερη δυνατή πηγή, από το διοικητή του νοσοκομείου, είναι ότι εξελίσσεται καλά, αλλά ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο επιθυμητό σημείο που θα θέλαμε. Όλα αυτά που συμβαίνουν, κύριε Δασκαλάκη, αποδεικνύουν ότι όταν σε ένα νοσοκομείο υπάρχει κίνδυνος διασποράς, πόσο μάλλον στις καφετέριες, στους δρόμους, στους διάφορους τόπους συγκέντρωσης που πάμε απρόσεχτα χωρίς κανένα μέτρο προφύλαξης. Νομίζω ότι ευτυχώς αυτό το θέμα, από ό,τι φαίνεται, εξελίσσεται καλά και δεν έχουμε μεγάλη διασπορά. Ο ένας που βρέθηκε θετικός δεν είναι μέλος του προσωπικού του νοσοκομείου. Ιχνηλατήθηκε στα πλαίσια του ότι ήταν νοσηλευόμενος και έτσι τουλάχιστον το προσωπικό που φοβηθήκαμε μήπως και αυτό έχει πληγεί από αυτή τη διασπορά έχει μείνει αλόβητο μέχρι στιγμής. Και βεβαίως να εκφράσουμε τη συμπάθειά μας στο τεράστιο έργο που κάνουν γιατροί, νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου που μαστίζεται από σοβαρές ελλείψεις και αυτό κανείς δεν μπορεί να το παραβλέψει και μιλάμε για ένα νοσοκομείο που σηκώνει στις πλάτες του όλη την δημόσια υγεία της Περιφερειακής Ενότητας του Ρεθύμνου. Άρα νομίζω ότι και δημοσίως πρέπει να πούμε ένα τεράστιο μπράβο σε γιατρούς και νοσηλευτές. Νομίζω γενικά ότι όλη αυτή η κρίση ανέδειξε ένα πολύ σοβαρό πολιτικό θέμα αν χρειαζόμαστε δημόσιο σύστημα υγείας. Και νομίζω ότι η απάντηση πλέον αναφανδόν είναι μόνο μία. Ευτυχώς που έχουμε δημόσιο σύστημα υγείας. Όσο ελλιπές και αν είναι, είναι τα πράγματα ασύγκριτα καλύτερα από το αν είχαμε επαφευθεί στις ιδιωτικές κλινικές. Δυστυχώς βλέπετε ότι και στη Θεσσαλονίκη που ζητήθηκε ένας, αν θέλετε, συγκεκριμένος πατριωτισμός, δεν βρέθηκε η συγκεκριμένη ανταπόκριση και αναγκαστήκανε να πάνε σε επίταξη κλινών. Προφανώς υπάρχουν αιτιάσεις και δικαιολογίες, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είμαστε σε κατάσταση πολέμου. Εγώ μάλιστα λέω χαρακτηριστικά ότι είναι ένας ιδιότυπος πόλεμος που το μόνο καλό που έχει είναι ότι δεν καταστρέφονται οι υποδομές. Κατά τα άλλα, χάνουμε ανθρώπους καθημερινά, θα χαθούν δυστυχώς και άλλοι, μέχρι να έρθει το εμβόλιο που θα μας επιτρέψει πραγματικά να ξανανιώσουμε ασφαλείς. Δείτε τώρα τι συμβαίνει στο Ρέθυμνο, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Πρωτοποριακό αυτό που κάνετε σαν Δήμος Ρεθύμνου, να μπορείτε να καταγράψετε μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία με τη δύναμη της τεχνολογίας, την κινητικότητα, σε μια πόλη που βρίσκεται σε καθεστώς lockdown, όπως συμβαίνει σε όλη την ελληνική επικράτεια. Φαίνεται λοιπόν ότι η κινητικότητα των ρεθυμιωτών είναι 50% πάνω σε σχέση με το lockdown της προηγούμενης άνοιξης. Είναι ακριβώς διπλάσιο. Δηλαδή, έχουμε απόλυτους αριθμούς. Ξέρετε, εμείς στα πλαίσια του προγράμματος που συμμετέχουμε, του Civitas Destinations, έχουμε εγκαταστήσει 11 θερμικές κάμερες με τις οποίες μπορούμε να παρακολουθούμε τα πάντα, εκτός των πεζών. Όλα τα οχήματα που κινούνται, από τα απλά από το ποδήλατα, μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, καταγράφεται. Προφανώς με απόλυτο σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα. Δεν παίρνουμε αριθμούς, μας ενδιαφέρουν μόνο τα οχήματα ως όχημα, ως κίνηση. Έχουμε λοιπόν διασπείρει αυτές τις κάμερες έτσι ώστε να ελέγχουμε όλες τις εισόδες της πόλης, τα κεντρικά σημεία
και τα ανατολικά μας προάστια, όπως επίσης τις πυκνοκατοικημένες περιοχές της Καλυθέας και του Μασταμπά. Αυτομάτως λοιπόν, κάνοντας μια, αν θέλετε, συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων, είδαμε ότι η οδός Πορτάλιου, η οποία εδιαλέχθηκε επειδή είναι ακριβώς δρόμος κομβική αρτηρία και είναι και διπλής κατεύθυνσης, άρα μας δίνει απόλυτη αλήθεια, είδαμε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή ημερήσια κινητικότητα περίπου 12.500 την ημέρα. 12.500 αυτοκίνητα την ημέρα. Οχημάτων. Σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της πόλης του Ρεθύμνου. Πριν το Νοέμβριο, πριν γίνουμε lockdown, είχαμε 19.000. Δηλαδή η απόκληση είναι πάρα πολύ μικρή. Πέρυσι είχαμε στην περίοδο του lockdown του Μαρτίου 6.000. Και μιλάμε για τον ίδιο δρόμο. Έχουμε με αυτό το εργαλείο τη δυνατότητα, όταν ελπίζω γρήγορα με τη βοήθεια και της επιστήμης αλλά και του Θεού να πάμε τα πράγματα καλύτερα, να αυτό να αποτελέσει ένα πολύ καλό εργαλείο και για την κυκλοφοριακή μας πολιτική, αλλά και έτσι μπορούμε και να καθοδηγήσουμε και τις άλλες αρχές που έχουν υποπτική, αν θέλετε, αρμοδιότητα στο θέμα του κυκλοφοριακού, όπως είναι η τροχέα, να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα την κατάλληλη στιγμή. Γιατί όλα αυτά γίνονται σε πραγματικό χρόνο. Στο προηγούμενο lockdown, κύριε Δήμαρχε, θυμάμαι πολύ έντονα πάλι σε ένα δελτίο ειδήσεων, αλλά και στην εκπομπή που είχαμε κάνει μαζί στην ώρα αιχμής, την δυσαρέσκειά σας και τον προβληματισμό σας για την αύξηση της κινητικότητας στο παραλιακό μέτωπο. Μάλιστα τότε είχατε πει ότι θα αναγκαζόσασταν να πάρετε ως Δημοτική Αρχή μέτρα και γιατί όχι να κλείσετε το παράκτιο μέτωπο της πόλης του Ρεθύμνου. Ισχύει το ίδιο τώρα σε αυτό το lockdown ή τα πράγματα είναι διαφορετικά όσον αφορά τους πεζούς αλλά και τις συναθρήσεις? Ας πούμε σήμερα που ήταν εξαιρετική ημέρα στο Ρέθυμνο, το παραλιακό μέτωπο ήταν γεμάτο. Εγώ τότε είπα προς Θεού μην γίνομαι Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις που μπήκαν σε αναγκαστικούς περιορισμούς. Πιστεύω πάρα πολύ στην ατομική ελευθερία. Πιστεύω πάρα πολύ στην ατομική ευθύνη. Εκτιμώ ότι ο καθένας μας μπορεί να γίνει η καλύτερη ασπίδα του εαυτού του και τον γύρω από αυτόν. Αν ο καθένας περιμένει όλα να τα κάνει το κράτος, η περιφέρεια, ο Δήμος, τότε νομίζω ότι θα αποτύχουμε εκτρά. Ελπίζω γρήγορα να βγούμε από αυτή την ιστορία. Κύριε Δασκαλάκη, κάθε μέρα χάνουμε ένα μικρό χωριό της Κρήτης. 121 είναι η σημερινή νεκρή. Αυτό είναι τραγικό. Έχουμε οικισμούς με πολύ μικρότερο πληθυσμό από αυτό τον αριθμό των θανόντων. Και δεν σταματάμε εδώ. Είναι γεμάτες οι ΜΕΘ. Και δεν βλέπω όλη αυτή την υπευθυνότητα και από τους πολίτες, ούτε να το πούμε και αυτό, ούτε για την προετοιμασία. Ευνηδιαστήκανε οι πάντες. Από το κράτος μέχρι το τελευταίο σε αυτό εδώ το δεύτερο κύμα του κορονοϊού. Και αυτή τη στιγμή δεν είμαστε άλογα όπως είμαστε στο πρώτο κύμα. Είμαστε το κάρο που τραβάει το άλογο που λέγεται πρόβλημα κορονοϊού. Κύριε Δήμαρχε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία μας. Καλό σας βράδυ. Και από μένα τα καλύτερα. Εύχομαι καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά.